Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε κάτι πολύ δυσάρεστο στο Ντάκι. Κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί στο Survivor και γενικότερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Και είναι η αλήθεια ότι δεν ξέρεις και πώς να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή η πρώτη σου αίσθηση είναι να γυρίσω πίσω. Ο Τάκης η αλήθεια είναι ότι αμφιταλαντεύτηκε πάρα πολύ όταν του είπε η παραγωγή τα νέα, γιατί ήταν και μακριά. Δεν προλάβαινε να έρθει να παραστεί. Μιλάμε για το ότι έχασε τον πατέρα του ο Τάκης Καραγούνιας και δεν ήξερε αν προλαβαίνει να γυρίσει. Παρόλο που είπε ότι η παραγωγή του έδωσε αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα να το κάνει. Πάμε να δούμε το βίντεο και το σχολιάζουμε. Στενάχωρο. Πληροφόρησαν από την παραγωγή ότι έχασα τον πατέρα μου. Ότι πέθανε ο πατέρας μου και εγώ είμαι εδώ. Όταν κάνεις έναν γονιό, είναι κάτι πολύ σκληρό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, είμαι αδύναμος τελείως, δεν είσαι στο χέρι μου. Δεν ξέρω τι να κάνω, είμαι πολύ μπερδεμένος. Είμαι στην άλλη άκρη του κόσμου και να θέλω να παραστώ στην τελετή της κηδείας του, να τον αποχαιρετήσω, δεν μπορώ. Να μπορούσα να είμαι εκεί, να συμπαρασταθώ στη μάνα μου, να είμαι κοντά της, σε αυτό το δύσκολο τώρα δρόμο που διάλεξε, τη μοναξιά στη ζωή της κι αυτή. Να χαιρέταγα τον πατέρα μου τελευταία φορά. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται, δεν προλαβαίνω. Η παραγωγή από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μου και τους υπερευχαριστώ. Μου είπανε να πάρω το πρώτο αεροπλάνο, την πρώτη πτήση που θα μου κλείνανε, να φύγω, να πάω πίσω και να γύριζα κιόλας πάλι στο παιχνίδι που δίνει και αυτή την ευκαιρία οι άνθρωποι και τους υπερευχαριστώ. Δείχνουν την ανθρώπινη πλευρά τους και πρέπει να τους το αναγνωρίσω αυτό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι πτήσεις είναι μεγάλες. Είναι τουλάχιστον 15 ώρες και πλέον με τις ανταποκρίσεις που υπάρχουν. Οπότε, να ξαναδώ τον πατέρα μου. Θα γυρίσω όταν γυρίσω. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, είμαι πολύ μπερδεμένος. Θα γυρίσω και θα πάω σε έναν τάφο να μιλάω. Δεν πρόλαβα να του πω, πατέρα, συγχώρεσέ με για το τι σου κάνει, αν έχω κάνει. Αν σε στεναχώρησα, την ευχή σου. Να του πω ότι ήταν ένας υπέροχος πατέρας, που μας μεγάλωσε φτωχά, αλλά με αξιοπρέπεια. Που πάντα έδινε όλο του το είναι για αυτήν την οικογένεια. Και πάνω απ' όλα νιώθω τύψεις. Για δεν του είπα ένα σ' αγαπώ, το παίζα μεγάλος πλέον, σκληρός. Το παίζα, έλα πατέρα, εντάξει, πάμε κι αυτά και έτσι. Δεν του είπα ένα σ' αγαπώ, ήθελα τόσο πολύ να γυρίσω να του πω πατέρα, είμαι εδώ, σ' αγαπώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο, αρκετά δυσάρεστο γεγονός. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να μιλήσω για την απώλεια του πατέρα του Τάκη Καραγκούνια, να τον μεταφέρω και τα δικά μου συλληπιτήρια αλλά και όλων των ανθρώπων της παραγωγής. Τάκη, λοιπόν, εφόσον συμφωνείς και εσύ ο ίδιος, θα ήθελα να σου προτείνω ουσιαστικά να αποχωρήσεις από αυτό το συμβούλιο. Είχα ένα κακό προαίσθημα τις τελευταίες μέρες. Πραγματικά είχα ένα κακό προαίσθημα. Να μου επαληθεύτηκε. Θα ήθελα λίγο χρόνο μόνος μου. Θα ήθελα να, αν μου δοθεί ευκαιρία και η άδεια για την παραγωγή, να μιλήσω με την κόρη μου, θέλω να μιλήσω με την Ραφαηλία μου και από εκεί θα εξαρτηθούν όλα, Γιώργο. Τάκη, αυτό που έχεις ζητήσει είναι ήδη προγραμματισμένο. Απλά λόγω της διαφοράς της ώρας θα περιμένουμε να ξημερώσει και στην Ελλάδα για να έχεις την επικοινωνία με όποιο άτομο της οικογένειάς σου θέλεις και φυσικά και με την κόρη σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορείς να αποχωρήσεις από αυτό το συμβούλιο και θα τα πούμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Συλληπιτήρια, Τάκη. Είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και είναι πάρα πολύ δύσκολες και πρωτόγνωρες, ειδικά για τον Τάκη, που, ρε παιδί μου, δεν ήταν άνθρωπος που ήταν στην τηλεόραση και μπορεί να έχει ξαναζήσει μια παρόμοια στιγμή, μια δύσκολη στιγμή. Πώς να το αντιμετωπίσει. Καταρχάς, δεν έχει χρόνο να θρυνήσει τον άνθρωπό σου.
Κύριε, φοβάμαι ότι δεν θα κατανοήσει απόλυτα και την απώλεια αυτή, γιατί δεν θα το βιώσει. Ξέρεις, αν δεν βιώσει αυτή την εμπειρία να είσαι εκεί, να υπάρχει παρουσία ενώ σε ένα τέτοιο δυσάρεστο γεγονός, πολλές φορές το περνάς και πολύ πιο δύσκολα. Γιατί δεν η αλήθεια είναι ότι του έδωσε βέβαια η παραγωγή την ευκαιρία. Που πράγμα σπάνιο να πούμε, γιατί συνήθως όταν φεύγει ένας παίκτης από το Survivor, δεν έχει το δικαίωμα να ξαναγυρίσει, γιατί έρχεται σε επαφή με τον εξωκόσμο. Μπορεί να φάει, να κολλήσει κορονοϊό, να γυρίσει πίσω. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι, γι' αυτό και δεν αφήνουν κάποιον να βγει και να ξαναμπεί. Ίσως να κάνανε μια εξαίρεση λόγω της νομίζω ότι ακόμα και για την ίδια την παραγωγή ήταν πρωτόγνωρο το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε, τουλάχιστον στην Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια, κάποιος παίκτης να χάνει κάποιον τόσο πολύ κοντινό του άνθρωπο, έναν άνθρωπο της οικογένειάς του. Οπότε ίσως σίγουρα και για αυτούς ήταν πρωτόγνωρο το γεγονός το πώς θα το αντιμετωπίσουν, το πώς θα του το μεταφέρουν, γιατί και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και υπό αυτές τις συνθήκες, φαντάζομαι ότι είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος της προσέγγισης που πρέπει να γίνει. Οπότε σίγουρα έγινε μια πρώτη κουβέντα με έναν ψυχολόγο, φαντάζομαι. Δηλαδή δεν του το ανακοινώσανε προφανώς μπροστά στην κάμερα του ανθρώπου. Και σίγουρα όλες αυτές οι μέρες που θα κυλήσουν παίρνοντας ο Τάκης την απόφαση, προφανώς να παραμείνει μέσα στο παιχνίδι όπου θα τον δούμε και τις επόμενες ημέρες, σίγουρα θα έχει τα ξεσπάσματά του, σίγουρα θα λυγίσει. Εμένα μου κάνει εντύπωση όμως γιατί δεν θέλησε να ακολουθήσει αυτό που του πρότεινε η παραγωγή, δηλαδή να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να μπορέσει να παραστεί. Από ό,τι γνωρίζω, δεν θα προλάβαινε να παραστεί στην κηδεία του πατέρα του με τη διαφορά ώρα που έχουμε στην Ελλάδα, συν 7 ώρες μπροστά, συν αυτό το ταξίδι που είναι περίπου 20 ώρες, δεν θα προλάβαινε να είναι εδώ σήμερα Δευτέρα πρωί που πραγματοποιείται η κηδεία.